Και πάμε Στέφανε τώρα στο χρηματιστήριο. Το έξυπνο χρήμα κυριαρχεί, placement είδαμε αρκετά. Αν θα δούμε και άλλα placement εκτιμά στο επόμενο διάστημα, ή κάπου εδώ πλέον σταματάμε λόγω και ευρωεκλογών. Λίγο θα πέσει τώρα έτσι και το ενδιαφέρον. Οι δουλειέ γίνονται. Placement θα δούμε. Ναι. Τώρα μέσα στο αν θα δούμε τις επόμενες δέκα μέρες ή, τις επόμενες, ή τους επόμενους λίγους μήνες, όσο το κλίμα διατηρείται σε αυτό το επίπεδο θα δούμε και άλλα placement. Ε, οι τιμέ είναι τέτοιε που να είναι ελκυστικέ για του επιχειρηματίε ε, να διαθέσουν ποσοστά ε, και πλέον έχουμε... είναι και η εποχή, και όλα όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο είμαστε στο χρηματιστήριο θα πρέπει να έχουμε και μια ευρύτερη διασπορά. Mm. Οι εταιρείε διοικούνται με διαφορετικό τρόπο, δεν αρκεί κάποιο, μάλλον δεν είναι αυτό ο σκοπό κάποιο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά πέρα από αυτό έχουμε αρκετέ περιπτώσει όπου για διάφορους λόγους οι επιχειρηματίες θέλουν να έχουν ένα μέρος των χρημάτων τους μετρητά και να διακινδυνεύουν με το υπόλοιπο. Είναι, θα κεφαλαιοποιήσουν, θα κλειδώσουν ένα τμήμα των κερδών και των υπεραξιών που έχουν δημιουργήσει. Τώρα, αν βάλουμε ότι σε αυτά έχουμε περιπτώσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ναι. Έχει απομείνει το 18% της εθνικής, έτσι, με που πρέπει εθνική. να γίνει αυτό. Έχουμε τις περίπτωση κάποτε θα δούμε λογικά μέσα στο έτος τα... τα Hellenic Energy, τα ναι, πρώην Γιατί το lockout του Τλάτσι λέει λίγη 7 Ιουνίου. Οπότε μετά μπορεί ναι. να πάει στη μήνα που ο κύριο Τλάτσι το ποσό του στο ελληνικά πετρέλαιο. Νομίζω ότι θα και οι δύο μαζί, μαζί ναι. με το δημόσιο, έτσι ώστε ναι. και το δημόσιο να, πάρει, να εισπράξει κάποια έσοδα. Ε, έχουμε Λέγεται εδώ και καιρό και η λογική λέει ότι κάποια στιγμή κάποιο placement θα γίνει στον όμιλο Βιοκάλκο. Ναι, ναι, αυτό είναι σε πολλά και πολύ καιρό, πολλά χρόνια που ακούγεται. Ε, ναι, ναι. Έχουμε και, αλλά και έχουμε και τον νέο κανονισμό του χρηματισμού. Αυτό θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Γιατί στα άρθρα στο Euro Today ασκείς μια κριτική, βέβαια πάντα με επιχειρήματα συγγράφει. Τι, τι είναι για σένα αυτό το οποίο είναι ίσως το άσχημο που φέρνει νέο κανονισμό ο να έχει γίνει αυτή η απόφαση για τη διασπορά των εταιριών. Σημείο. Κλείδι ναι. είναι το αν θα ψηφιστεί σύντομα, δηλαδή σύντομα μέσα στη χρονιά, ε, ο νόμος ο οποίος θα επιτρέπει τη μεταφορά εταιριών, τη μετάταξη εταιριών από την κυρία στην εναλλακτική αγορά. Ναι. Εάν συμβεί αυτό... Αυτό θέλει δηλαδή ψήφιση νόμου. Θέλει, ναι, θεσμικό πλαίσιο. Α, δεν καλύπτεται μόνο με το νέο κανονισμό. Οι πηγέ λένε όχι. Μάλιστα. Οι πηγέ λένε ότι υπάρχει κυβερνητική βούληση για αυτό θα γίνει. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα τι λένε κάποιε πηγέ, είναι άλλο πράγμα τι θα γίνει. Σωστά. Ε... Δηλαδή θα δούμε υποβάθμιση εταιριών που σήμερα ε, μπορεί να είναι. οι περισσότερε. Θα μπορεί να ετηθεί μια εταιρεία την υποβάθμισή τη και νομίζω ότι αυτό θα είναι προ την πολύ σωστή κατεύθυνση γιατί έχουμε στο χρηματιστήριο εταιρείε διαφόρων ταχυτήτων. Mm. Όταν σκληραίνουν οι όροι, γίνονται όλο ένα και αυστηρότεροι. Των ESG κριτηρίων, ε, όπου απαιτούνται ε, υψηλέ δαπάνε, όπου το χρηματιστήριο γίνεται ακριβ... Όχι το χρηματιστήριο, η διακυβέρνηση μια εταιρεία. Γίνεται ακριβότερη. Εκεί λοιπόν αυτό, τα... αυτό το ευρωπαϊκό κουστούμι δεν μπορούν να το αντέξουν πολλέ εταιρείε ναι. που είναι στο... στην κυρία αγορά. Θα προτιμήσουν να φύγουν, α πούμε, κιόλα. Βεβαίω. Δηλαδή, αν ε, εγώ μιλάω σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ε, έρχεται και λέει εγώ βγάζω ένα εκατομμύριο 200.000 κέρδη το χρόνο ναι. και πληρώνω 100.000 το χρόνο για το χρηματιστήριο. Γιατί. Σωστά. Είναι 10% κοντά. Σωστά. Ή Θα μπορούσε περίπτωση... να πάει σε κάποιο αντιξιακό κομμάτι ή να προσλάβω Ακριβώ. Ε, σε... Άλλη ένα... περίπτωση λέει... Εντάξει, μέλη, ανεξάρτητε επιτροπέ, το ένα κάνουμε. Θα μα περισσέψει λεφτά να πάρουμε και κανέναν εργάτη. Σωστά. Ε, στα μικρά μεγέθη, ε, γενικά ο κανόνα αυτό το κουστούμι του, του νόμου τη εταιρική διακυβέρνηση είναι βαρύ. Ναι. Ε, Αυτέ λοιπόν οι εταιρείε θα περάσουν ε, στην εναλλακτική αγορά με χαμηλότερα κόστη και πολύ καλά θα κάνουν και θα ξεκαθαρίσουν ναι. τα πράγματα. Τώρα, εάν δεν γίνει Εάν δεν γίνει αυτό, τότε υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Θα υπάρχουν ανοιχτά το ενδεχόμενο σημαντικών παρενεργειών από ενδεχόμενους κακόβουλους βασικούς μετόχους. Δηλαδή... Για παράδειγμα, σήμερα για να, βγει, για να βγάλει ένα στην εταιρεία του από το χρηματιστήριο πρέπει να συγκεντρώσει σε δημόσια πρόταση το 90%. Ναι. Από το 2027, πότε είναι η κοινή η ημερομηνία, θα χρειάζεται στην πράξη 75% και μία μετοχή. Μια Με Έχουμε μία, ε, πώς το λένε, παραφωνία. Ναι. Η, θα γίνεται μία αύξηση κεφαλαίου, η εταιρεία πάει δεν πάει καλά και αναγκάζεται και βάζει τα λεφτά ο βασικός μέτοχος. Τι θα γίνει. Θα ανεβεί από το 70% παράδειγμα στο 82%. Και ουσιαστικά θα το βγάλει από το χρηματιστήριο. Δεν θα βγαίνει και χωρί κόστο κιόλα. Θα, και θα και... βγαίνει και πολλέ φορέ, εάν κάποιο κακόβουλα ενεργήσει, ναι. μπορεί να το κάνει και αυτό. Αλλά και πάλι λέμε ότι αυτά θα ισχύσουν σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί ο νόμο. Τώρα, αυτά είναι τα πιθανά κενά. Στην πράξη τώρα, προσωπική εκτίμηση είναι ότι οι περισσότερε εταιρείε, οι πλήστε εταιρείε, θα συμμορφωθούν με το νέο θεσμικό πλαίσιο, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Mm. Ο ένας τρόπος είναι ο ουσιαστικός, αυτός που πρέπει να γίνει, να υπάρχει ένα placement, να μπουν καινούργοι mm. μέτοχοι, να γίνει μια αύξηση κεφαλαίου με συμμετοχή τρίτων, έτσι ώστε να αυξηθεί πραγματικά η διασπορά. Αυτό το θέλουμε και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ο δεύτερος τρόπος είναι, να, επειδή το free flow είναι αυτός που έχει κάτω από 5%, Είμαστε και μεγάλα σόγια οι Έλληνε. Έχουμε από τρία ξαντέρφια από 4,9%. Ρυθμίζεται το θέμα. Αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι τουλάχιστον θα προσπαθήσουν ναι. και θα το πετύχουν να, να προσαρμοστούν ουσιαστικά. Εσύ τι πιστεύετε ότι ο Κοντόπουλο, ο σχεδιασμό του είναι πάμε για ένα χρηματιστήριο ε, λίγων και ισχυρών. Δεν θέλει δηλαδή αυτό το μεγάλο αριθμό. Θέλει πλέον να έχει καλέ εταιρείε, αλλά λίγε. Και σαν μια boutique ναι. δηλαδή που να μπορεί. Να το πουλήσει εξωτερικό, ρε παιδί μου. Χωρί ναι. να μπορώ να είμαι στο μυαλό. Προφανώ. Ο... Όχι, από την η και εκτίμηση και την εμπειρία σου. Η εκτίμηση είναι ότι θέλει κάτι του ενδιάμεσο. Mm. Θέλει, παράδειγμα, ένα χρηματιστήριο όχι 130-140 εταιριών που αγορά. 125, πόσε είναι. Ναι, ναι, ναι. 100 για παράδειγμα, ναι. 95, οι οποίες να έχουν διασπορά, Μπράβο. να έχουν καλή εταιρική διακυβέρνηση και να μπορούν να δουλεύουν σωστά προ όφελο των μετόχων. Οι υπόλοιπε εταιρείε θα μπορούσαν να πάνε στην εναλλακτική αγορά και να συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δουλειά σωστά, σωστά. που έχουν και σήμερα. και να δυναμώσουν από εκεί και κάποια στιγμή να υποχωρήσουν. ενδεχομένω είναι... να δυναμώσουν, τέλο πάντων ναι, μετά ναι. θα μπορούσαν να ξαναμένουν στην ίδια αγορά. Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αλλά ουσιαστικά το... η πρόθεση. Ναι. Για να μην ξε... Η πρόθεση είναι καλή. Σωστά. Η αρχική πρόθεση. Ε, στο τέλο τη ημέρα κάτι καλό θα φέρει. Ναι. Τελικά το που πράγμα. χρησιμοποιούνται τώρα είναι το ε, θέμα. Αυτή τη στιγμή όποια κριτική είναι στις όποιε ενδεχόμενες, πώς θα περιοριστούν οι όποιες παράπλευρες απώλειες. Ε, και για να πιστώσουμε και κάτι στον κύριο Κωτόπουλο, ναι, ναι. Ε, όλοι εμείς οι οποίοι κάθε τόσο διαμαρτυρόμαστε για το χρηματιστήριο και 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 και, όταν πάει κάποιο να κάνει κάτι, αρχίζουμε και με την κουμπίνα. Α, στα μην τα κουμπάς, όπως... ναι. Ε, ναι. Οπότε δεν μπορεί να είμαστε και με τον αστιφύλαξ και με τον χώρο φύλαξη. Έχεις πρέπει δίκη. κάπου να. Εντάξει, στου ανθρώπου θα έπρεπε ναι. να είχαν γίνει νομίζω τα χρόνια που ήταν σε μεγάλη ύφεση η αγορά, θα μπορούσαν να είχαν περάσει πιο εύκολα ή θεωρήσω τότε. Ε, το. Ε, το. Δεν θα σχολιούταν κανένα. <laughs> <laughs> γιατί τι κάνει εδώ πέρα, Έχουμε ε, έναν και εσύ φτιάνει αυτά. Ε, Δώσ' μου λίγο την εικόνα των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου. Πώς τη βλέπεις αυτή τη χρονιά, Θα είναι ίδια, καλύτερη, χειρότερη από το 23 Τι δείχνουν τα αποτελέσματα, ε, γενικά, Γιατί να πούμε ότι είναι προαιρετικά το πρώτο τριμήνο, Δεν θα ναι, βγάλουν ναι. όλοι, οι καλοί βγάζουν. Τα κέρδη του 2023 ήταν εξαιρετικά. Ναι. και θα, Αν ρώταγε κάποιο το, τους ξένους αναλυτές το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο, θα έλεγε ότι του 23 θα έλεγε ότι το 24 θα ήταν πιο κάτω. Mm. Ε, και, το, και για τις τράπεζες. Mm. Αυτή τη στιγμή έχουμε, για παράδειγμα, στις τράπεζες ανωδικά αποτελέσματα, αρκετά ψηλότερα. Mm. Και το δεύτερο τρίμηνο θα είναι ψηλότερο από το αντίστοιχο περισσινό. Στο δεύτερο εξάμεινο κάπως θα μαζευτεί η υπόθεση mm. με την πτώση των επιτοκίων αλλά σε γενικές γραμμές θα έχουμε πολύ, εξίσου καλά ή και καλύτερα αποτελέσματα στο σύνολο mm -hmm. του χρόνου όπως mm -hmm. είναι η τωρινή εκτίμηση στις mm -hmm. τράπεζες. Στις εταιρείες που φοβόμαστε για μεγάλη μείωση κερδών όπως ας πούμε, σε σχέση με πέρυσι, τα μέχρι τώρα αποτελέσματα λένε ότι δεν θα έρθει αυτή η μείωση. Ε, γενικά τα αποτελέσματα μέχρι τώρα του τριμήνου πρέπει να είναι γύρω στο 15-20% ψηλότερα. Ε, ο τουρισμός ευνοεί, η οικοδομή τρέχει ε, και από εκεί και πέρα θα όλα δείχνουν ότι τα αποτελέσματα τα φετινά θα είναι κάπως καλύτερα από τα περισσινά mm -hmm. ε, ή και αρκετά καλύτερα παρά το γεγονός ότι οι αρχικές προσδοκίες ήταν άλλες. Ήταν πολύ χειρότερα. Πώ είδε η χθεσινή παρέμβαση πάλι του κυρίου Στουνάρα για τι τράπεζε, του κάλεσε να αυξήσουν εκ νέου τα επιτόκια καταθέσεων. Προσπαθεί και ο κύριο Χατζηδάκη, αλλά δεν βλέπω να υδρώνει το αυτήν την τρόπο. Πώ να αυξηθούν τα επιτόκια καταθέσεων. Σωστά. Αν αυτή τη στιγμή οι τράπεζε δίνουν αγώνα, αγώνα, για να διώξουν καταθέσει και να τι μεταφέρουν στα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία δανείζουν το εξωτερικό, δηλαδή ναι ξεκινήσαμε την κουβέντα με το πώ οι ελληνικέ αποταμιεύσει θα χρηματοδοτήσουν τι ελληνικέ επενδύσει. Ναι. Πάμε να δούμε τι κάνουν σήμερα οι ελληνικέ αποταμιεύσει. Στι τράπεζε, οι τράπεζες κάποια δισεκατομμύρια τα παίρνουν από τι καταθέσει. Δεν έχουν τι να τα κάνουν. Mm. Τα παίρνουν Λυμνάζουν, από τι ναι, ναι καταθέσει ναι, ναι. και τα τοποθετούν σε ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια, κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. Ναι. Οι ασφαλιστικές εταιρείε, το 60% περίπου των επενδύσεών τους είναι στο εξωτερικό. Μάλιστα. Φταίει και το Solvency 2 σε αυτό. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι ναι, μέν έχουμε λίγες αποταμιεύσεις, αλλά και αυτές που έχουμε δεν πάνε σε ελληνικές χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις. Mm -hmm. Ένα κομμάτι τους πηγαίνει στο εξωτερικό. Ναι. Οπότε... Πρέπει λοιπόν να έρθουν και οι επενδύσει έτσι ώστε να μπορούμε να τι χρηματοδοτήσουμε. Ναι, ναι. Και αυτό που είπε ο κ. Καραβία πρόσφατα, ο CEO τη Eurobank, ότι είναι μόνο 100.000 επιχειρήσει που έχουν ισολογισμού πραγματικού και τυχαίνουν, την χάνουν τη ε, τραπεζική χρηματοδότηση, ενώ οι υπόλοιπε έρχονται, λέει, και εικονικά λέει, θα έχω τζίρο το 23 τόσο, θα έχω το 24, τώρα... χωρί χαρτιά, λέει, χωρί Κύριε... τίποτα. Ανέστη, εγώ είμαι υπέρμαχο των ανθρώπων που ξέρουν τη δουλειά. Ναι. Μιλάνε από μέσα. Ναι. Ο κύριο Καραβία ξέρει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν το νούμερο είναι αυτό ή ναι. λίγο πάνω ή λίγο κάτω. Αυτό ξέρει καλύτερα. Συγχρονιστικό, μπροστά σε 700.000 ευρώ. Αυτό ξέρει καλύτερα. Αλλά ναι. και. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι 100.000, 120.000, 80.000 κλπ. Αλλά αυτό θα έχει δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι όταν ζητάμε, ακούω σε πολιτικό επίπεδο, ε, δεν φτάνει χρήματα στι μικρομεσαίε ναι, ναι. επιχειρήσει. Ωραία. Σε ποιε. Και οι επιχειρηματίε οι ίδιοι θα πρέπει να κάνουν τη δική του κριτική και πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάει ακόμα και σε νοικοκυριά. Πάει ο άλλο να πάρει δάνειο ή ένα ελεύθερο επαγγελματία και παρουσιάζει δήλωση με 5.000 ευρώ εισόδημα το, το χρόνο, χρόνο ξέρω, και να τον πιάνουν τα τεκμήρια. Ναι, τι να σου ε, δώσω. Δηλαδή κάπου ε, και οι ελληνικέ επιχειρήσει, αυτό που λέγεται μικρομεσαία ή στην πράξη πολύ μικρή ελληνική επιχείρηση πρέπει να καταλάβει ότι κάτι έχει αλλάξει. Σωστά. Βρέθηκε στην Ήδρα, που ήταν νομίζω το Πανελλήνιο Συνέδριο των της Ένωσης Συνέδριο Ασφαλιστικών. 24, ναι. Τι βγήκε από εκεί, τι μάθαμε, τι, τι έγινε σοφότερος που δεν ήξερες. Ε, ουσιαστικά υπάρχει ένας, έχει ξεκινήσει ένας διάλογος μεταξύ πολιτείας και ασφαλιστικών εταιριών, ναι. για το πώς θα μπορούσε να καλυφθεί ένα τεράστιο ασφαλιστικό κενό που υπάρχει στην Ευρώπη, αλλά κυρίως και στην Ελλάδα ακόμα περισσότερο. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις από την κυβέρνηση στο μέτωπο αυτό, ε, όπως για παράδειγμα το, το κίνητρο της μείωσης του εμφύα κατά 10% σε όσες κατοικίες ναι. Βέβαια, και ήταν η παγίδα, την, την έχουμε πει. Έτσι. Ναι. Ε, ήταν η πρώτη εφαρμογή του μέτρου, βρέθηκαν ατέλειες, ναι, ναι. θα διορθωθούν. Υπάρχει ένα, υπάρχουν κι άλλες υποχρεωτική ασφάλιση για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατομμύριων ευρώ. Ναι η θεσμοθέτηση του ΤΕΚΑ. Να, είδαμε τον Ντάνιελ ή... ότι βοηθήθηκαν πολλέ εταιρείε, δηλαδή με τη μεγάλη πλημμύρα. Ασφα... έτσι. Δεν έδωσαν τεσσάρια. οι ασφαλιστικέ εταιρείε πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ε, η ουσία είναι έχουν γίνει κάποιε κινήσει, όμω χρειάζονται περισσότερα πράγματα. Ναι. Ε, οπωσδήποτε έρχονται το φαινόμενο των φυσικών καταστροφών. Είναι... Θα το συναντούμε όλο και πιο συχνά. Όλο ένα και πιο ναι, ναι. συχνά. Ε, είμαστε ανέτοιμοι για αυτό το πράγμα ε, βέβαια. ως χώρα. Το συνταξιοδοτικό είναι μπροστά μας. Βέβαια. Οι συντάξεις μειώνονται μήνα με το μήνα. Σωστά. Γιατί ο κόσμος πράγματι δίνονται αυξήσεις στις συντάξεις. Αλλά οι νέοι συνταξιούχοι που βγαίνουν παίρνουν ολοένα για διάφορους λόγους. Και πιο λίγα... Όλο ένα και πιο ναι, Γιατί ναι, ναι. δεν ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου, γιατί ναι, ναι. έχουν λιγότερα χρόνια ασφάλισης κλπ. κλπ. Ναι. Το συνταξιοδοτικό είναι εδώ, το θέμα της υγείας είναι τεράστιο, τεράστιο. μεγαλώνουμε ως πληθυσμός, βέβαια. γερνάμε, ε, έχουμε κακές συνθήκες διατροφής, Σωστά. ζωής, ξενυχτάμε, πίνουμε. Τι Τρώμε. Κάτι. Τρώμε. <laughs> ναι, έχουμε κάποια κιλά παραπάνω. Να τα λέμε αυτά βέβαια, βέβαια. Και όλα αυτά θα είναι προβλήματα τα οποία θα τα δούμε να εντείνονται τα επόμενα χρόνια, πρέπει να... Ε, αποφασίσουμε από τώρα. Και το ζήτημα είναι αν θα περιμένουμε ο κόσμο να αλλάξει νοοτροπία σε 20 χρόνια. Ναι. Ή αν το κράτο θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίε από τώρα με φορολογικά κίνητρα και με άλλου τρόπου προκειμένου αυτό το κενό να αρχίσει να καλύπτεται. Εγώ θέλω από την εμπειρία σου τη μεγάλη στο κομμάτι του ασφαλιστικού παρακολούθηση τα χρόνια. Γιατί δεν ασφαλίζει όλο το αμάξι του, το θεωρεί πεταμένα λεφτά, ή δεν θα συμβεί σε αυτόν το ατύχημα. Πρώτα απ' όλα το αμάξι νούμερο, του το δεν ανασφάλιζε. το ασφαλίζει επειδή θέλει να ελπίζει ότι δεν θα πιαστεί. Α, από εκεί ξεκινάμε. Ε, ξεκινάμε από εκεί. Ε, τώρα με το... Ελπίζεται ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο... Τους πιάνουν θα... τώρα με την ηλεκτρονική διασταύρωση, γίνεται δουλειά. Μέχρι τώρα ε, η τροχέα κάνει ελέγχους, πιάνει κάποιους. Αλλά τώρα αν κάποιος το έχει σε ένα χωριό το αυτοκίνητο, και, γιατί η εκτίμηση είναι ότι περισσότερα ανασφάλιστα είναι στην επαρχία. Α, μάλιστα. Ε, Εκτιμήσεις τώρα. Καλά, δεν... ναι, ναι. Ε, οπότε, τέλο πάντων ο παράνομος θέλει να ελπίζει ότι δεν θα πιαστεί αυτός. Σωστά. Ε, η ουσία είναι ότι όταν θα έρθει το, με τις ε, ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που θα γίνονται κάθε έξι μήνες, εκεί πλέον ελπίζεται, εκεί θα ξέρει ότι τέλο πάντων θα πιαστεί. Μάλιστα. Οπότε, θα νομίζω το ένα κίνητρο είναι αυτό. Υπάρχει γενικότερα μια εσφαλμένη νοοτροπία στην Ελλάδα ότι η ασφάλιση είναι δαπάνη. Ναι. Ενώ στην ουσία η ασφάλιση. Πληρώνει συνέχεια για μια φορά στοιχείο. που θα σου τύχει για να μπορέσει να ξεπεράσει. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Διασφαλίζει το γεγονό ότι θα έχει υγεία, ότι θα έχει το σπίτι σου, ότι θα έχει την επιχείρησή σου. Μια φορά που θα χρειαστεί, α πούμε. Ναι. Στέφαν, σε ευχαριστώ θερμά για το Εγώ πρωινό. Θα τα πούμε μετά τι ευρωεκλογέ και σίγουρα πριν φύγει για διακοπέ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλή δουλειά. Καλή συνέχεια.